Στα αρχαία, τα μαθηματικά και τη βιολογία κλήθηκαν σήμερα να διαγωνιστούν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχουν επιλέξει. Τα θέματα σε γενικές γραμμές κρίθηκαν καλωδιοτυπωμένα και χωρίς ασάφειες, διαχειρίσιμα για το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων, που όμως για να καταφέρει κάποιος να αποδώσει τα μέγιστα, θα έπρεπε να έχει ως βάση μια πολύ καλή προετοιμασία. Ήταν σαφή, ξεκάθαρα. Προφανώς οι διαβασμένοι μαθητές, οι καλά προετοιμασμένοι, θα μπορέσουν νομίζω και να διακριθούν. Αλλά γενικά ήταν προσπελάσιμα για τους περισσότερους μαθητές. Δεν θα σχολιάσω αν ήταν αναμενόμενα ή όχι, γιατί τα διαβάζουμε όλα. Δεν είμαι πανελλαδικές, οπότε τα διαβάζουμε όλα. Ζητήθηκε Πρωταγόρας. Οι ασκήσεις ήταν αρκετά κατανοητές για τα παιδιά. Κλιμακούμενες δυσκολίες σε ένα σημείο μόνο. Και το άγνωστο, νομίζω, θα μπορούσε να ανταποκριθεί ένας μαθητής αρκετά εύκολα. Στα μαθηματικά, τα θέματα έκρυβαν αναγνωρίσιμες παγίδες για τους πολύ καλά διαβασμένους, οπότε εκτίμηση των καθηγητών είναι ότι δεν θα λείπουν ακόμη και τα άριστα γραπτά, τα οποία θα προκύψουν ως αποτέλεσμα χειρισμού σε αυτά τα σημεία των θεμάτων. Τα θέματα φέτος ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας. Ήταν πολύ κοντά στο σχολικό βιβλίο. Ήταν λίγο πιο απαιτητικά από τα περσινά. Υπήρχαν τα ερωτήματα τα οποία θα ξεχωρίσουν τον, ας πούμε, καλά διαβασμένο, τον πολύ καλά διαβασμένο μαθητή. Θέματα όμως τα οποία γενικά δουλεύονται από τους καθηγητές. Θεωρώ ότι ένας μαθητής ο οποίος έχει διαβάσει και έχει ασχοληθεί θα γράψει έναν αρκετά καλό βαθμό. Και τα θέματα στη βιολογία ήταν από αυτά που είχαν διδαχθεί οι μαθητές, οι οποίοι με την σωστή διαχείριση και του χρόνου τους θα μπορούσαν, όπως επισημάνθηκε, να αποδώσουν πολύ καλά. Κλιμακούμενης δυσκολίας. Νομίζω δεν υπήρχαν ασάφειες και γενικότερα από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο θέμα ήταν για ένα καλό διαβασμένο μαθητή αρκετά εύκολα. Οπότε δύσκολα θα μπορούσαν να χάσουν μονάδες. Οπότε πάμε για αυξημένες βαθμολογίες. Σίγουρα θα πάμε σε καλύτερες βαθμολογίες από ό,τι πέρσι. Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται αύριο με τους υποψήφιους από τα επαγγελματικά λύκεια, οι οποίοι διαγωνίζονται στα μαθηματικά.